Έχουμε τηλεφωνικά κοντά μας λοιπόν τον μαθηματικό και ιδρυτή του φροντιστηρίου Ορόσημο, τον κύριο Σάκη Λιποδέση. Καλησπέρα και χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά και εσάς και όλους τους ακροατές και τους συμπολίτες μας. Κύριε Λιποδέση, να ξεκινήσουμε από το πώς περνάει το χρόνο όταν ένας μαθηματικός, όταν επικρατεί ας πούμε καραντίνα και δεν μπορεί να βρίσκεται σε μία αίθουσα διδασκαλίας, ένας άνθρωπος που έχει περάσει πολλά χρόνια της ζωής του μέσα στις τάξεις. Νομίζω ότι ανήκω στους πιο τυχερούς από όλους, με βάση και όσα αφουγκράζομαι που συμβαίνουν αυτό το καιρό, γιατί εγώ έχω την πόρωση με το γράψιμο. Οπότε αυτό για μένα ήταν ένα δώρο που, κρατώντας με υποχρεωτικά σε απομόνωση, διεκπεραιώνω τα 3 βιβλία που εδώ και 10 χρόνια άρχισαν και δεν τελείωναν λόγω της καθημερινότητας. Οπότε είναι χαρά σε Ευαγγέλιο για μένα η όλη υπόθεση, διότι μετατρέπονται τα 24 ώρα σε απλές ώρες για μένα. Ξέρετε, ο χρόνος είναι σχετικός. Είναι και η θεωρία σχετικότητας. Είναι σχετικός. Φανταστείτε ότι μία μέλισσα, που η ζωή του πλανήτη δεν θα υπήρχε χωρίς τις μέλισσες. Σωστά. Λοιπόν, σε 45 μέρες. Και δείτε τι δημιουργεί σε αυτές τις 45 μέρες. Σε εμάς όμως που ζούμε, λέμε τώρα μέσω όρο 70-80 χρόνια, λέμε α, τι λίγο που είναι. Λοιπόν, κάπως έτσι, δηλαδή, σαν να πέρασε για μένα 2-3 μέρες, επειδή διαρκώς γράφω, περνάει η μέρα. Λοιπόν, και έτσι είμαι στην ευχάριστη θέση εγώ. Αυτό είναι πάρα πολύ θετικό που αναφέρετε, κύριε καθηγητά, γιατί το έχετε αξιοποιήσει. Εξάλλου η μέλισσα είναι η πρωταγωνίστρια, γιατί χωρίς τη μέλισσα δεν θα μπορέσει να λειτουργήσει τίποτα. Είναι αυτή που φιλτράει το τι είναι καλό και τι δεν είναι στο περιβάλλον, γιατί μπορεί να διακρίνει ακόμα και το τι είναι μολυσμένο ή το τι είναι όμορφο, τα πάντα, τα πάντα. Γι' αυτό είναι σημαντικό να μπορέσουμε να το διακρίνουμε κι εμείς και να έχουμε σαν παράδειγμα τα μελίσσια. Μια πολύ ωραία. Ξέρετε, εγώ επειδή ανήκω στους θετικιστές, θα ετοιμάσω ένα κείμενο και μπορούμε να το μοιραστούμε και μαζί στις σελίδες της υπέροχης του ραδιοφώνου. Φυσικά. Τα πολλά πολλά που μαζεύω θετικά για όλο τον κόσμο, για όλη την ανθρωπότητα και τη φύση, φυσικά αρκετά ακούγονται κιόλα από αυτή την υπόθεση. Μεγάλη, το πολύ αρνητικό έτσι είναι ότι έχουμε την παράλυση της οικονομίας, των κοινωνικών δραστηριοτήτων, το θάνατο και όλα αυτά. Αλλά μπορούμε να δούμε όμως και αρκετά θετικά που δεν επέτρεπε η καθημερινότητα να γίνουν. Και έχει γίνει τελευταία τόσο έντονη, με όλα αυτά τα οικονομικά, τα τραπεζικά, τους λογαριασμούς, οι άνθρωποι, να το πω απλά, σαν ζαβρακωμένοι, τρέχαμε από το πρωί στο βράδυ, λες και είχαμε χάσει τον προσανατολισμό μας. Νομίζω ότι γίνεται ένας επαναπροσδιορισμός, σαν να κάνουμε ένα reset και μια επανεκκίνηση που πραγματικά θα είναι διαφορετική. Γιατί πριν το Μάρτιο, λίγο πολύ όλοι είχαμε βαρεθεί αυτή την καθημερινότητα, νιώθαμε μια κούραση και τώρα τη λασκαρούμε, αυτή που μισούσαμε πριν ένα μισή μήνα. Λασκαρούμε όλοι να επανέλθουμε την καθημερινότητα. Λέμε ότι πάρα πολύ ωραία ήταν. Έβλεπα τη Μαρία, τον Γιώργο, τον Κώστα, τον Πέτρο, τους φίλους. Λοιπόν, και αυτά που τα θεωρούσα τα ίδια και τα ίδια, τώρα κατάλαβα την αξία τους. Και ακριβώς αυτή είναι η φιλοσοφία του Μίλαν Κούντερα, αβάστακτη ελαφρότητα του είναι. Είναι η ελαφρότητα του είναι ότι ζω την καθημερινότητα και βαριέμαι. Ζω την καθημερινότητα και κουράζομαι.
Λοιπόν, και όταν μου λείπει, τότε, αμα, τελικά ήταν πολύ ωραία. Πω, τι έχασα. Λοιπόν. Βέβαια, Κούντα, ήταν και μια θέμα ενός ιδιαίτερου ανθρώπου που αγαπούσε τις Λουτροπόλεις, αγαπούσε ανθρώπους που ήταν είτε ασθενείς, είτε απομονωμένοι. Είχε μια διαφορετική θέση των πραγμάτων, πέρα από το συγγραφικό του ταλέντο. Σίγουρα και σαν ψυχή είχε περάσει από πολλά μετερίζια για να φτάσει αυτό το σημείο να γράφει όπως έγραφε. Εξού και η θανασία του. Και ειδικά αυτή η πρότασή του είναι κυρίαρχο συστατικό τη ζωή, το να στηριχτούμε φιλοσοφικά πάνω σε αυτό. Να βάσταχτη η ελαφρότητα του είναι. Τότε ανακαλύπτουμε τις αξίες της ζωής. Τότε ανακαλύπτουμε τις στιγμές. Τότε ανακαλύπτουμε τις χαρές. Και τότε μπορούμε να συνθέσουμε το παζλ της ευτυχίας. Κύριε καθηγητά, όταν ο άνθρωπος συνθέσει το παζλ της ευτυχίας, όλα είναι πολύ ωραία. Ζούμε στην μια υπέροχη κοινωνία ευδομονούσα. Έχετε απόλυτο δίκιο, αλλά θα σας χαλάσω λίγο αυτή την κατάσταση την οποία περιγράφετε, για να έρθουμε λίγο στην Νίκη Κεραμέως, στην Υπουργό Παιδείας, και στις προσπάθειες και το σχεδιασμό που γίνεται από την κυβέρνηση για μια σταδιακή επιστροφή, όπως λένε, στην κανονικότητα, όπως έχει πει και η ίδια. Δεν μου χαλάτε καθόλου. Ίσα που έρχεστε στα νερά. Στα δικά σας έρχομαι. Ωραία. Διότι αυτό που αναφέρετε. Αφήνουμε τις Λουτροπόλεις στο κούντερ. Εμείς οι μαθηματικοί ασχολούμαστε με τα προβλήματα. Σωστό. Και αν θέλετε, μπορούμε να καταθέσουμε τις ιδέες μας και τις προτάσεις, τις οποίες ετοιμάζουμε και όλα. Για το νομοσχέδιο. Στήλες με μέλη. Όχι μόνο για το νομοσχέδιο, για αυτό που λέτε, την επανέναρξη, όπως άκουγα και πριν να μιλήσουμε μαζί, την επανασύνδεση με την κανονικότητα. Ναι, μεγάλη ιστορία όμως αυτή. Γιατί αν θέλετε ένα δύσκολο πρόβλημα, σε αυτό το δύσκολο πρόβλημα και όμως υπάρχουν λύσεις. Προφανώς. Που είναι και απλές. Κύριε καθηγητά, όταν είχε ξεσπάσει η πανδημία, είχατε γράψει ότι τα μαθηματικά λίγοι τα κατανοούν, αλλά όλοι τα σέβονται, γιατί ξέρουν ότι λένε την αλήθεια, έτσι και με τον κορονοϊό. Λίγοι, όλοι κατάλαβαν ότι είναι φωνικός, εξαπλώνεται ραγδαία, αλλά δεν πιστεύουν τους πολιτικούς. Εδώ όμως έχουμε μια πραγματικότητα που τα μαθηματικά ενδεχομένως θα πρέπει να τα σεβαστούμε για μία ακόμη φορά, ακόμη και για τις αποστάσεις των 2 μέτρων που οφείλουμε να τηρήσουμε, ή αυτό που λέμε το σταδιακή, αν το βάλουμε σε μία εξίσωση, προφανώς να βγει αυτό το σταδιακή τι σημαίνει. Γιατί βλέπω ότι είναι εξισώς όλα, είναι αριθμοί, δηλαδή 14 μέρες είναι 14. Και να σου πω κάτι, αυτό το πρόβλημα με τον ιό, αυτό έλεγα και στην οικογένεια, λέω, άραγε πόσοι μαθητές μου τώρα που το βιώνουν αυτό θα με θυμήθηκαν. Το αγαπημένο μου πρόβλημα ήταν αυτό. Τους έλεγα ότι ξεσπά μια πανδημία, καταγράφουμε, λέω, με μετρήσεις τους θανάτους, την εξάπλωση του ιού, τα βάζουμε όλα πάνω στον άξονα και καλούμαστε από αυτές τις μετρήσεις εμείς θα κάνουμε την γραφική παράσταση, γιατί ήταν μέσα στην ύλη. Λοιπόν, κάνουμε, λέω, όμως εμείς την γραφική παράσταση. Βλέπουμε και τη μέγιστη τιμή, δηλαδή πότε θα φτάσουμε στην κορύφωση. Βλέπουμε και πότε αρχίζει να μειώνεται, να μειώνεται. Και όταν φτάσουμε, λέει, το σημείο τομής με τον άξονα κύκη τόνων, στον οποίο τοποθετήσαμε το χρόνο, θα βρούμε σε ποια χρονική στιγμή τελειώνουν όλα. Και ήταν ένα πρόβλημα ωραίο που το κάναμε, οπότε τώρα τα παιδιά που θα το βιώνουν κιόλας θα το κατανοούν καλύτερα το ρόλο των μαθηματικών όσον αφορά τις προβλέψεις, την εξέλιξη σε ένα τέτοιο πρόβλημα. Αυτό είναι εντός ύλης των πανελλαδικών, θα ρωτήσω όπως θα ρωτήσω ένας μαθητής. Βεβαίως είναι μέσα στην ύλη. Μπράβο, άρα τους θα εξηγείτε με ένα διαφορετικό τρόπο, κύριε καθηγητά. Δηλαδή το να μπορέσουμε να καταλάβουμε. Έχουμε και άλλο πρόβλημα που εμφανίζεται το εμβόλιο και πώς γίνεται η πτώση μετά το
θανάτων και των κρουσμάτων. Δώστε μας αυτό το παράδειγμα, και γιατί θα μπορούσε μετά κάλλιστα να μπει σε ένα μάθημα ή ακόμα και σε έκθεση. Μα είναι, εγώ σας λέω ότι όταν ήθελα να δείξω την αξία των μαθηματικών της Γιάβα Λυκείου, περιέγραφα τέτοιου είδους προβλήματα και στην οικονομία και, και σε άλλα θέματα. Θα σου πω ένα πρόβλημα που έπεσε και τις Πανελλήνιες, έτσι, να πάρουν τέτοιες παιδιά. Δίνει μια συνάρτηση βάσει οποίας καταμετρούν πώς πέφτει ο πυρετός του ανθρώπου ανάλογα με την ποσότητα του αντιβιωτικού που το δίνουν. Και το Χ ακριβώς παρίστανε τα μιλιγκράμμ του αντιβιωτικού. Και έλεγε να βρείτε πόσα μιλιγκράμμ αντιβιωτικό πρέπει να του δώσουμε, να έχουμε την μεγίστη ταχύτητα πτώσεως του πυρετού. Λοιπόν, και έβγαινε Χ ίσον 500 μιλιγκράμμ. Λοιπόν, πέσει Πανελλήνιες αυτό. Αντίστοιχο είναι αυτό, με τον ιό, είναι το εμβόλιο, είναι άλλο με την οικονομία, πόσα πρέπει να παράγει να έχει το μέγιστο κέρδος. Σωστό. Και αν δεν πεις αυτά τα προβλήματα, το παιδί δεν καταλαβαίνει την αξία αυτό του μαθηματικού, γιατί το να λέει δίνεται συνάρτηση, βρες τη μέγιστη τιμή, βρες που πέμπνει εκεί, που πότε είναι άφηξα, πότε είναι φθήνουσα. Λες τώρα γιατί τα κάνω όλα αυτά. Έτσι, γιατί ο άγνωστος Χ γίνεται ένας μακρινός άγνωστος. Όλοι και τη συνάρτηση. Σωστό. Κύριε καθηγητά. Και το λέει και ο κύριο Τσόδρας, η μαθηματική, τα μοντέλα, όλα αυτά τα μοντέλα υπάρχουν στα μαθηματικά. Εννοείται. Και κάτι πολύ εντυπωσιακό, ας πω, που το είδα πρόσφατα σε συνέδριο των μαθηματικών. Το ποιο σημείο αρχίζει η συνάρτηση των μέτρων, παράδειγμα που παίρνουμε, έβλεπα τεράστια διαφορά στη συμπεριφορά της συνάρτησης. Αυτό δυσκολευόμουν να το κατανοήσω. Βέβαια ήταν από τα μαθηματικά της θεωρίας του Χάους και της πολυπλοκότητας και φυσικά δυσκολευόμουν να φτάσω ως εκεί. Από ποιο σημείο αρχίζαμε. Τώρα που συνέβησαν αυτά και είδα στην πραγματικότητα πόσο διαφορά έχει η χρονική διαφορά έστω των τριών ημερών που παίρνουμε τα μέτρα και τη διαφορά της καμπύλης, τώρα τα καταλαβαίνω όλα άψογα. Δηλαδή η πράξη με βοήθησε να κατανοήσω κάτι που το βλέπα στη θεωρία και έλεγα μα πώς είναι δυνατόν, επειδή αντί από το ψήμιδεν ίσον ένα έχει σημείο κίνηση το ψήμι, δεν είσαι ο δύο, η ίδια συνάρτηση. Τι χαοτική συμπεριφορά είναι αυτή. Και τώρα το είδα στην πράξη και το κατανόησα. Γι' αυτό είναι όμορφα τα μαθηματικά. Και επειδή λένε αλήθειες και επειδή εξυπηρετούν όλες τις επιστήμες. Γι' αυτό λέμε είναι βασίλισσα των επιστημών. Είναι αυτή που κυβερνάει όλες τις επιστήμες, σε όλες, βιολογία, οικονομία, ιατρική, σε όλες τις επιστήμες υπηρετεί και δίνει λύσεις το σύμπαν των μαθηματικών. Κύριε Υπουργέ, έτσι, λοιπόν, και έτσι. Εγώ θέλω τώρα, να μου πείτε στο τι θέμα είμαι, που έτσι άκουγα να μιλάτε, το πρόβλημα δηλαδή της επιστροφής στην κανονικότητα. Λοιπόν, απλά και ξεκάθαρα, παίρνουμε τη γάμα λυκείου. Σας το λέω εγώ που δεν είμαι πολιτικός, ευθέως και ξεκάθαρα. Δεν υπάρχει θέμα με την επιστροφή της γάμα λυκείου. Και ακούστε γιατί. Κάτι που βέβαια είναι δύσκολο να βρεθεί άνθρωπος να το πει, αλλά εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα, ούτως ή άλλως είμαι απόμαχος της εκπαίδευσης συνταξιού. Λοιπόν, αυτό τον καιρό αγαπητοί μου, τα παιδιά της Γαμαλικού ούτως ή άλλως δεν πήγαιναν σχολείο. Έτσι. Εκάλυπταν τις απουσίες που είχαν να καλύψουν για να διαβάσουν. Συνεπώς, με την επαναφορά ούτως ή άλλως δεν θα έχουμε πολύ κόσμο. Αλλά πώς θα το πει τώρα αυτό ο υπουργός, δεν πρέπει να το παραδεχτεί. Ξέρει ότι υπάρχει το θέμα αυτό. Λοιπόν, οπότε δεν θα έχουμε θέμα.
Η ύλη έχει κλείσει εξάλλου. Είναι όποια ύλη έχει διδαχτεί στα σχολεία μέχρι την ημέρα που πήγαν τα παιδιά κανονικά στα σχολεία τους. Δεν πρόκειται να προσταθεί ούτε μία σελίδα. Άρα είναι καλυμμένα από πλευρά ύλη. Μία πρόταση ότι θα κοιτάξουν να μην βάλουν μεγάλους καθηγητές στη Γαμαλική. Προφανώς. Αυτό θα τους προτείνω στο mail που θα τους στείλω να το καταπιεί, να μην το ξαναπάει. Γιατί οι περισσότεροι καθηγητές οι οποίοι αναλαμβάνουν τη Γαμαλική είναι μεγάλοι καθηγητές. Και βέβαια να μην έχουν και υποκείμενα νοσήματα που μας λένε οι γιατροί. Τότε είναι που θα τους εξαφανίσει όλες, άρα τους ψεκάζει μέσα από την αίθουσα. Δεν πρέπει να αλλάξει τώρα τον καθηγητή δηλαδή. Τι είναι η εκπαίδευση, έχει και ψυχή. Έχει το δέσιμο με τον καθηγητή. Να ακούσει το κουβέντα, να το παρεστεί, να κάνει. Μπορεί να μπει ένας άλλος. Λοιπόν, αυτό είναι λάθος. Τώρα, να πω, αν θέλετε, μπορούμε να καταθέσουμε και άλλες προτάσεις για το θέμα αυτό. Παράδειγμα, οι υπόλοιπες τάξεις που φοβούνται να τη ξεκινήσουν, που σκέφτονται να μην ξεκινήσουν καθόλου, μπορούν να πούν ότι αφού η ύλη δεν μετράει, να πούν όπως είπαν οι Γάλλοι, δεν θα παίρνουμε απουσίες, δεν θα είναι υποχρεωτική παρουσία. Με αυτόν τον τρόπο τι θα γίνει, όσοι δεν φοβούνται να τα στείλουν, δεν θα τα στείλουν, οπότε θα είναι αραιοκατοικημένες οι αίθουσες και έτσι έχουμε τη λύση των αποστάσεων. Αυτό το κρατάμε πάντως, ακούγεται καλό σε κάθε περίπτωση. Τώρα, θα έρθει ένας και θα μας πει. Μα αυτό είναι ανισότητα όμως, άλλοι μαθαίνουν και άλλοι δεν μαθαίνουν. Όχι. Το σχολείο θα επιστρατεύσει τώρα αποκλειστικά όχι το μορφωτικό του ρόλο, το παιδαγωγικό του ρόλο. Κύριε καθηγητά, ένα σωρό πράγματα στο παιδαγωγικό του ρόλο. Γιατί σας λέω και σίγουρα το ακούσατε και το διαβάσατε ότι κινδυνεύει η ψυχική υγεία των παιδιών. Γι' αυτό θέλουν τα δημοτικά να τα αρχίσουν νωρίτερα. Γιατί εάν κινδυνεύσει επικίνδυνα η ψυχική υγεία των μικρών ανθρώπων, των παιδιών, τότε όταν αυτά θα βρεθούν σε μεγάλη ηλικία, αυτά τα νοσήματα, αυτά τα τραύματα θα εμφανιστούν και μερικές φορές θα εκδηλωθούν κατά δυσάρεστο τρόπο. Κύριε καθηγητά, θέλω να σας ευχαριστήσω. Είναι πολύ ωραία η κουβέντα μας, αλλά έχουμε φτάσει στο χρόνο των διαφημίσεων, τον έχουμε ξεπεράσει. Να είστε καλά, ξαναπούμε. Εννοείται. Να είστε γερός και χρόνια πολλά. Γεια σας, γεια σας. Καλή συνέχεια.